Χουρέλαιο ξεκινά δειλά-δειλά η ελαιοπαραγωγή στο Λασίθι. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμή του κάνουν λόγο για 9 με 10 ευρώ, ενώ η ποσότητα προβλέπεται ίδια με την περσινή χρονιά. Μιλάνε εκεί στα 9 με 10 ευρώ. Χωρίς αυτό να είναι σίγουρο και χωρίς να μπορούμε να πούμε να δηλωθούμε ότι αυτό θα είναι αυτή η τιμή. Εδώ δεν έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή ακόμα τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή την προτιμή, δεν υπάρχει. Διότι δεν υπάρχει προϊόν. Σας λέω ότι έχουν αυξήσει δειλά-δειλά. Δυστυχώς έχουμε μια χρονιά περίπου σαν την περσινή, χωρίς να είμαστε απόλυτοι 100%. Ίσως λίγο καλύτερη. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι η έλλειψη της βροχής έχει δημιουργήσει, όπως σας το είπα, τεράστιο πρόβλημα. Και τα δέντρα έχουν πάθει ένα σοκ το οποίο δεν ξέρω εάν θα μπορέσουν να επανέλθουν τουλάχιστον να πάρουν τα επόμενα χρόνια για παραγωγή. Παράλληλα, στη Σιτία υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες ελαιολάδα από την περασμένη σεζόν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, έχουν απομείνει πλέον 500 με 600 τόνοι και η τιμή ανέρχεται στα 8 ευρώ το κιλό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ΣΕΔΙΚ, η Κρήτη πουλάει το ελαιόλαδο περσινής οδειάς από 6 ευρώ και 70 λεπτά μέχρι 6 ευρώ και 80 λεπτά. Παρά το περιορισμένο ενδιαφέρον έχει ξεκινήσει και η συγκομιδή των βρόσιμων ελιών. Όπως περιγράφει παραγωγός που ασχολείται περίπου 12 χρόνια με τον κλάδο, οι κοροναίικες ελιές είναι έτοιμες και αναμένεται να βγουν το επόμενο διάστημα στην αγορά. Μαζεύουμε τις βρόσιμες ελιές, τις μικρές, τις κοροναίικες, για να μπουν σε άλμη και να βγουν στην αγορά μετά. Είναι έτοιμες? Είναι έτοιμες, ναι, είναι έτοιμες. Αυτή την περίοδο είναι έτοιμες. Μόλις τελειώσουμε αυτές, ξεκινάμε τις ελαιοποιήσιμες στις επόμενες μέρες για την παραγωγή αγουρέλαιου. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια που οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές και τα κόστη ήταν μεγάλα είτε σε εργατικά είτε σε λίπασμα, όντως δεν άξιζε. Τώρα αρχίζει κάτι να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Πιστεύουμε ότι τώρα αξίζει σιγά σιγά να ασχοληθεί πάλι ο κόσμος με τις ελιές. Πάντως, οι υπάρχουσες μετεωρολογικές συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια για αισιόδοξα μηνύματα. Όπως προμηνύουν αγρότες, αναμένεται η παραγωγή να είναι μειωμένη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδά τους. Το λιωμάζωμα, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει στο Λασίθι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Εγώ περιμένω ότι θα μια σταθεροποίηση των τιμών. Δεν είναι η παραγωγή η οποία υπολογίζαμε ότι θα έχουμε. Είναι πολύ λιγότερη και θα το δείτε στην πορεία. Οπότε πιστεύω ότι και οι τιμές δεν πιστεύω να υποχωρήσουν πολύ.